Την ώρα που ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας μεταξύ Υπουργείων και η προσπάθεια μη εξαπλωσής του καθίσταται ζητούμενο για την παγκόσμια κοινότητα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι το σχέδιο που έχει καταρτιστεί σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω των σοβαρότατων ελλείψεων και σε υποδομές και σε προσωπικό. Πρόβλημα είναι ότι όποιος καλός σχεδιασμός και αν γίνει, αν δεν μπορεί να στηριχθεί και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, δεν μπορεί να έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνή, το νοσοκομείο δεν διαθέτει μονάδα ειδικών λοιμόξεων και μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ υπάρχει μόνο ένας θάλαμος αρνητικής πίεσης στα ΤΕΠ. Οι πρόχειρες αλλαγές σε κοινούς θάλαμους νοσηλείας της παθολογικής κλινικής, που βαπτίζονται έτοιμοι για απομόνωση ύποπτων κρουσμάτων, δεν λύνουν το πρόβλημα, ενώ μειώνουν τα διαθέσιμα δωμάτια για νοσηλεία των υπολείπων ασθενών, αυξάνοντας τον κίνδυνο για διασπορά ασθενών της παθολογικής σε άλλες κλινικές και για ράτζα στους διαδρόμους μετά από τις γενικές εφημερίες. Αντίστοιχες αναφορές σε διαμαρτυρίες σωματείων υπάρχουν και στο σωματείο του Θριάσιου και του Αττικού και σε άλλα νοσοκομεία που είναι αναφοράς, επισημένοντας ακριβώς τα ίδια σχεδόν προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία. Ο κύριος Βρύσαλης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υγείας για πρόσληψη προσωπικού με μπλοκάκι και σύμβαση 3 μηνών, που όπως είπε, μάλλον δεν δείχνει σαν επιλογή να έχει χαρακτηριστικά σοβαρής κεντρικής απόφασης για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης.